Αγανάκτηση σε γειτονιά στις Τρεις Βαγιές, με τους δημότες να αντικρίζουν απαράδεκτες εικόνες με βοθρολήματα, τα οποία όπως υποστήριξαν, ξεχύλιζαν τα φρεάτια έξω από τα σπίτια τους και με τα λύματα να σκεπάζουν ένα μεγάλο τμήμα του δρόμου λίγο πριν τη μεταλλική γέφυρα Μπέλεϊ. 9 μέρες είναι τώρα. Και ξεχυλίζουν τα φρεάτια και βγαίνουν έξω στα βοθρολήματα. Λοιπόν, πήραμε τηλέφωνα. Και χθες ξανά πήραμε τηλέφωνο. Και μας είπανε ότι έχει χαλάσει το μηχάνημα το οποίο τα τραβάει. Δεν είναι καθαρά νερά αυτά. Τα βαθρογήματα. Εδώ μένει κόσμος, έχει παιδάκια. Πότε θα το φτιάξουν δηλαδή το μηχάνημα? Γι' αυτό βγήκαν και από τα φρεάτια των οικειών εδώ πέρα και στον δρόμο απ' έξω που βλέπατε. Το δυσάρεστο είναι ότι πολλές φορές μας έχουν πει οι κάτοικοι εδώ πέρα ότι τους βγαίνουν και μέσα στα σπίτια. Αυτό είναι το πιο δυσάρεστο ακόμα. Γιατί απ' έξω πες, θα ρίξει λίγο νερό, θα κάνει κάτι, θα φύγουν. Μέσα στα σπίτια τι θα κάνει? Σε τμήμα της οδού Παρασίου, η δυσοσμία είναι έντονη εδώ και 9 μέρες, όπως υποστηρίζουν δημότες. Αντιθέτως, στελέχη της ΔΕΙΑΗ υποστηρίζουν ότι το πρόβλημα υφίσταται εδώ και 2 μέρες και ότι δρομολογείται λύση. Δεν μπορεί να βγει έξω. Το βράδυ, χθες το βράδυ ήταν γεμάτο λύματα όλος ο δρόμος. Όλος ο δρόμος από εδώ και κάτω τα φρεάτια όλα ήταν γεμάτα. Και πού οφείλεται αυτό? Πού να ξέρω. Χθες είδα κάποιο εδώ πέρα και ήρθαν από τη ΔΕΙΑΗ, είπαν ότι έχει χαλάσει το αντιλιοστάσιο. Δεν ξέρω. Το θέμα είναι ότι εμείς δεν μπορούμε να πατήσουμε έξω, δεν μπορούμε στα σπίτια μέσα. Απέναντι έχουν μικρά παιδιά, δεν μπορούν να βγουν. Και εκεί να πας δεν μπορείς να σημώσεις, ειδικά το βράδυ που τρέχουν τα φρεάτια απ' έξω. Δεν μπορείς να σημώσεις, είναι δυνατόν, βοθρογήματα είναι. Η παιδίση είναι κάτι χώρα, έτσι, έρχονται εκεί. Και εδώ μένει κόσμος, αυτό έχω να πω εγώ. Τώρα, έχει χαλάσει το μηχάνημα. Να πάνε να το φτιάξουν το μηχάνημα που έχει χαλάσει. Ακόμα και τις βροχερές μέρες, η κατάσταση είναι αφόρητη σύμφωνα με τους δημότες. Η απάντηση που έλαβε από τη ΔΕΙΑΗ ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου, Άγιαννη Χωστού, είναι ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στο αντλιοστάσιο, το οποίο βρίσκεται κοντά στην Εθνική Οδό και ότι προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το όλο πρόβλημα. Υπάρχει ένα αντλιοστάσιο λοιπόν από εκεί πέρα, όπου προωθεί τα λύματα της περιοχής στο κεντρικό αγωγό της ΔΕΙΑΗ. Ναι. Αυτό έπαθε τη ζημιά. Το πρόβλημα ήταν ότι δεν φεύγαν τα λύματα. Είναι φρακαρισμένα, οπότε γεμίζει ο αγωγός και έρχονται προς τα πίσω.